Η έξοδος του Μεσολογγίου. Σπουδαία έργα τέχνης δημιουργήθηκαν προς τιμήν της. Ενέπνευσε στον εθνικό μας ποιητή Διονύσιο Σολωμό το ποίημα του «Ελεύθερη Πολιορκημένη». Εορτάζεται κάθε χρόνο με μεγάλες τιμές. Γιατί άραγε η έξοδος του Μεσολογγίου έχει τόσο ξεχωριστή θέση στην ιστορία μας? Βρισκόμαστε στο Μεσολόγγι το 1825. Όπως σε πολλές ελληνικές πόλεις, έτσι και οι Μεσολογγίτες έχουν ξεσηκωθεί εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήδη από το 1821 και έχουν απελευθερωθεί. Είχαν οχυρώσει καλά την πόλη τους με τείχη γύρω-γύρω για να προστατεύονται, ενώ είχαν σκάψει και μια βαθιά τάφρο μπροστά από τα τείχη, που την γέμισαν με νερό, ώστε να μην μπορούν να πλησιάσουν οι εχθροί. Επίσης, το Μεσολόγγι είχε ένα ακόμα πλεονέκτημα. Τα νερά της λιμνοθάλασσας ήταν πολύ ρηχά και τα μεγάλα πλοία των Οθωμανών δεν μπορούσαν να πλησιάσουν. Τέλος, στα μικρά νησιά της λιμνοθάλασσας είχαν βάλει φρουρά για να μην μπορούν οι Οθωμανοί να τα καταλάβουν. Μέσα στην πόλη λειτουργούσε νοσοκομείο, μηχανουργείο για την κατασκευή όπλων και τυπογραφείο. Τον Απρίλιο του 1825, ο Κιουταχής με μεγάλο στρατό έφτασε έξω από το Μεσολόγγι και στρατοπέδευσε με σκοπό να το καταλάβει. Έκανε πολλές προσπάθειες τόσο από τη στεριά, όσο και από τη θάλασσα. Αλλά δεν κατάφερε ούτε να μπει στην πόλη, ούτε να εμποδίσει τον ανεφοδιασμό της από τη θάλασσα. Οι Μεσολογγίτες είχαν και πολλούς συμμάχους απ' έξω. Ένας εξ αυτών ήταν ο Ανδρέας Μιαούλης, που τους προμήθευε με τρόφιμα και πολεμοφόδια μέσω θαλάσσης. Σημαντική βοήθεια πρόσφερε και ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, που είχε στρατοπεδεύσει εκεί κοντά. Με τις συνεχείς επιθέσεις του στο στράτευμα των Οθωμανών, κατάφερνε να το αποδυναμώνει. Ο Κιουταχής, ύστερα από πολλές ανεπιτυχείς προσπάθειες, κατάλαβε πως δεν μπορεί να κυριεύσει το Μεσολόγγι και ζήτησε βοήθεια. Έτσι, τον Δεκέμβριο του 1825, ο Ιμπραήμ, με πολυάριθμο στρατό, που έμοιαζε ανίκητος, έφτασε έξω από τα τείχη. Βλέποντάς τα, απόρρισε που ο Κιουταχής δεν είχε καταφέρει να το κατακτήσει ως τότε. Πίστευε πως για τον ίδιο θα ήταν πολύ εύκολο. Από εδώ και στο εξής, ανέλαβε αυτός ο αρχηγός της πολιορκίας. Μέχρι να φτάσει ο Ιμπραήμ, οι υπερασπιστές του Μεσολογγίου είχαν προλάβει να επιδιορθώσουν τις ζημιές στα τείχη τους. Ο κλοιός έγινε πιο στενός για τους Έλληνες και οι μάχες με τους Οθωμανούς ήταν καθημερινές. Οι βομβαρδισμοί δεν σταματούσαν ποτέ. Ο Οθωμανικός στόλος επιτέθηκε στα νησάκια της λιμνοθάλασσας.
έγιναν μεγάλες μάχες και κατάφεραν να τα καταλάβουν. Όσοι Έλληνες σώθηκαν επέστρεψαν κολυμπώντας στο Μεσολόγγι. Το μόνο νησί που δεν μπόρεσαν να κατακτήσουν ήταν η Κλίσοβα. Τα ξύλα που είχαν τοποθετηθεί γύρω-γύρω εμπόδιζαν τα πλοία να πλησιάσουν και αναγκάστηκαν να επιτεθούν πεζοί. Οι Έλληνες κέρδισαν όλες τις μάχες. Όταν νύχτωνε, οι Έλληνες έκαναν και πολλά γυρούσια, δηλαδή ξαφνικές επιθέσεις για να ευνηδιάσουν τους Οθωμανούς και αμέσως επέστρεφαν μέσα στα τείχη της πόλης. Παρά τις νίκες αυτές, ο ανεφοδιασμός της πόλης είχε γίνει πολύ δύσκολος και η κατάσταση στο Μεσολόγγι χειροτέρευε. Τα πολεμοφόδια και τα τρόφιμα τελείωναν. Ο Μιαούλης προσπάθησε να φέρει εφόδια και πάλι, αλλά δεν τα κατάφερε, καθώς ιτήθηκε σε ναυμαχία. Ο Καραϊσκάκης είχε αρρωστήσει βαριά και δεν μπόρεσε ούτε εκείνος να βοηθήσει. Οι Μεσολογγίτες πια ήταν αποκλεισμένοι από όλους. Τα τρόφιμα είχαν τελειώσει. Δεν έβρισκε κανείς ούτε χορτάρι στο δρόμο που να μην έχει φαγωθεί. Εξαντλημένοι από τις μάχες, τις ασθένειες και την έλλειψη τροφής, πήραν μια σπουδαία απόφαση: να εγκαταλείψουν την πόλη με μυστική έξοδο. Το βράδυ της 10ης Απριλίου 1826, λίγο πριν ξημερώσει η Κυριακή των Βαΐων, χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες που κάθε μια θα έβγαινε από διαφορετική έξοδο. Οι ένοπλοι άντρες θα προστάτευαν τις γυναίκες και τα παιδιά. Στα μωρά έδωσαν αφιόνι για να μην κλαίνε και τους ακούσουν οι εχθροί. Η έξοδος έγινε όπως είχαν συμφωνήσει. Οι Οθωμανοί όμως είχαν μάθει για τα σχέδια των Ελλήνων και τους περίμεναν. Ακολούθησαν μεγάλες μάχες και μόνο λίγοι Μεσολογγίτες κατάφεραν να διαφύγουν. Οι Οθωμανοί μπήκαν στην πόλη και την κατέστρεψαν. Όσοι δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν, είτε γιατί ήταν ηλικιωμένοι, είτε άρρωστοι, θα αντιστέκονταν μέσα στην πόλη. Ο Χρήστος Καψάλης, ηλικιωμένος αγωνιστής της Επανάστασης, που δεν ακολούθησε την έξοδο, τους συγκέντρωσε όλους σε μια αποθήκη και όταν οι εχθροί πλησίασαν, την ανατίναξε. Το Μεσολόγγι πια είχε πέσει. Οι Μεσολογγίτες δεν συνθηκολόγησαν ποτέ με τους Οθωμανούς. Υπερασπίστηκαν την πόλη και την ελευθερία τους μέχρι την τελευταία στιγμή και προτίμησαν να πεθάνουν ελεύθεροι. Μέχρι και σήμερα, στην είσοδο του Μεσολογγίου δεσπόζει η επιγραφή «Κάθε ελεύθερος άνθρωπος είναι δημότης Μεσολογγίου».